Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι ένας τρελός τρελός κόσμος με τον Κώστα Μπετινάκη. Την Άννα Μορφούλη και σήμερα έχουμε έναν πολύ αγαπητό σε μένα αλλά και σε πάρα πολύ κόσμο, ιδίως στη Βόρεια Ελλάδα, καλεσμένο τον Παναγιώτη Σγουρίδη, τον πρώην αντιπρόεδρο της Βουλής. Με τον Παναγιώτη Σγουρίδη, μπορούμε να το βλέπουμε έτσι. Με τον Παναγιώτη Σγουρίδη είχα την ευτυχία μέσα στη δυστυχία εκείνης της εποχής να είμαστε μαζί στο στρατό, στην ίδια μονάδα. Και αν μου επιτρέψει ο Μπότης, όπως τον έλεγα πάντα, θα διηγηθώ μια μικρή ιστορία, γιατί πρέπει να τη μάθει ο κόσμος, μερικές λεπτομέρειες που πρέπει να τις ξέρουμε. Τότε λοιπόν, στο καλοκαίρι του 1974 που γινόντουσαν τα ελληνοτουρκικά φασαρίες, είχε πάρει διαταγή η μονάδα να στείλει μια πυροβολαρχία πριν ακόμα από την εισβολή, ένα μήνα περίπου πριν από την εισβολή στην Κύπρο, να τη στείλει στο Βορρά, στα Ρίζια. Εμείς υπηρετούσαμε στην Αλεξανδρούπολη, σε αυτοκινούμενη μονάδα πυροβολικού. Έξω από το Δημότυχο, λοιπόν, το άρμα που βρισκόταν και ο Παναγιώτης Σγουρίδης πήρε φωτιά. Το εγκατέλειψαν αμέσως όλοι, εκτός από έναν. Ο Παναγιώτης Σγουρίδης κάθισε πάνω και πετούσε έξω τα βλήματα, γιατί αν είχαν πάρει φωτιά τα βλήματα, δεν ξέρω πόσο από το Δημότυχο θα είχε μείνει ακόμα ζωντανό. Καμιά καστανιά βλήματα ήταν που πέταξες έξω. 113. Καλώνουμε. Αυτές είναι κάποιες ιστορικές στιγμές. Εμένα μου έχουν μείνει στη μνήμη και έτσι ήθελα να τις μοιραστώ με όλους σας. Αλλά είμαστε σε αυτόν τον τρελό τρελό κόσμο. Και, για πρώτη... και επειδή δεν θέλω να είμαι ξανά τρελός, δεν θα το ξανά έκανα. Ήτανε και άλλες οι εποχές, ήτανε έβραζα το αίμα μας. Άλλες ηλικίες τότε, ναι. Θα ήθελα να πάμε στη σύνταξη, στην αίθουσα σύνταξη, για να μάθουμε τις τελευταίες εξελίξεις από την πολύχρωτη δίκη που τέλειωσε χτες. Εν πάση περιπτώσει, μπορούμε να μιλήσουμε με τον Φίλιππο Καραμέτο. Ακριβώς. Αυλαία λοιπόν έπεσε χθες, έπειτα από 5 μήνες και αρκετές συνεδριάσεις, στην πολύκροτη δίκη για την υπόθεση του σκανδάλου με τις μίζες των εξοπλιστικών προγραμμάτων. Με μία απόφαση καταπέλτη, το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας επέβαλε ποινή κάθειρξης 20 ετών στον πρώην Υπουργό Άκη Τσοχαντζόπουλο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για την κατεξακολούθηση και κατ' επάγγελμα τέλεση του αδικήματος του ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Στους υπόλοιπους 16 συγκατηγορουμένους του επιβλήθηκαν κατηγορίες στον Αστέριο Οικονομίδη 12 έτη, στη Βίκη Σταμάτη 12 έτη, στην Φροσύνη Λαμπροπούλου 13, στην Αρετή Τσοχαντζοπούλου, την κόρη του πρώην Υπουργού 12 έτη, στον Νίκο Ζήγρα, στον οποίο αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας, ποινή κάθειρξης 6 έτη. Και σε αυτό το σημείο να συνομιλήσουμε με τον συνάδελφο τον Φίλιππο τον Καραμέτο. Φίλιππε, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Γεια σου, Φίλιππε. Καλημέρα, Κωστά. Έχουμε καταρχήν πολλά να πούμε και για τις ψηφοφορίες. Έχουμε και τον Άκη Τσοχαντζόπουλο. Το τελευταίο διήμερο ήταν ιδιαίτερα πλούσιο σε ισογραφία. Εκείνο που θέλω να διευκρινίσουμε, επειδή μιλούσαμε κάποιους νομικούς για το θέμα του Τσοχαντζόπουλου, γιατί υπήρχε μια. Κάποιοι είπαν ότι ναι, σιγά, πόσο θα μείνει μέσα, είναι και ηλικιωμένος. Εν πάση περιπτώσει, έμαθα ότι θα μείνει τουλάχιστον 6 χρόνια μέσα, γιατί εκτός από την καταδίκη αυτή, την κάθεξη που το επιβλήθηκε, έχει και κάτι άλλα, κάτι άλλες καταδίκες να υπηρετήσει. Επίσης, έχω να πω έτσι ότι, όπως μου είπανε, κάποιοι δυσαρεστημένοι, λέει, δεν θέλουν να το βάλουν μέσα, θέλουν να τον βγάλουν έξω με σύνταξη 500 ευρώ. Και να έχει και να πληρώνει και τα σπίτια. Τα 50. Εν πάση περιπτώσει, για πες μας, Φίλιππε. Κοίταξατε, να ξεκινήσουμε την νέα εξέλιξη από την δήλωση του μέσα από τη φυλακή, που εξεδόθη νωρίς σήμερα το πρωί. Ο κ. Βαζόπουλος είπε ότι δεν αναγνωρίζει την απόφαση του δικαστηρίου και μιλάει για μια εξοδοτική καταδίκη, κατά της δικής του οικογένειας. Σήμερα, λέει, η δικαστική λειτουργία κλιμάτισαν σε βάρος του δικαίου και της ίδιας δικαιοσύνης. Τούτο το δικαστήριο αποδείχθηκε ανεπαρκές και αδύναμο να αντισταθεί άνωθεν παρεμβάσεις, ενοχοποίησης, καταδίκης, φυλάκισης εναντίον μου, των γνωστών πολιτιδικαστικών κέντρων εξουσίας, οι οποίες το 2010 επέβαλαν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης τον επικοινωνιακό κανιβαλισμό και διαπόμευση εναντίον εμού και της οικογένειάς μου.
των ίδιων κέντρων που το 2011 επέβαλαν με την πρωτοφανή συνεργασία Πασόκ Νουδού στο Κοινοβούλιο να κουκουλώσω το σκάνδαλο των υποβρυχίων στην αφηγία Σκαραμαγκά και να ασκήσει δίωξη εναντίον μου. Το ίδιο δικαστήριο εκτροχιάστηκε από τον νόμο και το δίκαιο, περιφρονώντας τόσο την υποχρέωσή του για την σε βάθος έρευνα της αλήθειας, αλλά και τις αλαβατώντας κανόνες της δίκαιης δίκης, προχώρησε τεκμηρίωτα και χωρίς αποδείξεις για την ανύπαρτη δωροδοκία σε εξωτοτική καταδίκη εις βάρος μου και της οικογένειάς μου. Δεν αναγνωρίζω δηλαδή την απόφαση και θα καταθέσω άμεσα έφεση. Συνεχίζω τον αγώνα να αποδείξω την αλήθεια για την αθότητά μου. Μην ξεχνάτε άλλωστε χθες ότι ο εξάδελφος ο κύριος Ζήγρας, με το που ανακοινώθηκε η απόφαση που τον ουσιαστικά το και τυπικά τον αφήνει ελεύθερο λόγω της ειλικρινούς μεταμέλειας που επέδειξε όλη αυτή την απόφαση, εμφανίστηκε ο ίδιος Κώστα σαν αγωνιστής, έτσι. Mm-hmm. Εμφανίστηκε σαν αγωνιστής της αλήθειας και θεωρεί ότι πλέον ήρθε η κατάλληλη ώρα να επιστραφούν πίσω στον κόσμο τα κλεμμένα, δηλαδή όλα αυτά τα εκατομμύρια τα οποία έφαγαν με χρυσά κουτάλια. Και φυσικά αυτή η δήλωση του κ. Ζωβαζόπουλου έγινε σε πλήρωτη διαστολή με όλο αυτό το απίστευτο ηχητικό ντοκουμέντο 2,5 και πλέον ώρων που έχουμε στην κατοχή μας και το βλέπουμε καθημερινά και Δευτέρα και Πέμπτη αλλά και μέσα από το Zoogla.gr, Δευτέρα και Πέμπτη μέσα από τις εκπομπές Zoogla και Κύπρινος Τύπος, αλλά και καθημερινά μέσα από το Zoogla.gr, όλες αυτές τις απίστευτες συνομιλίες του κ. Ζωβαζόπουλου με τον κ. Σμπόκο για τις μοιρασιές των χρημάτων και όλα αυτά τα απίστευτα πράγματα που ακούγονται σε αυτά τα ηχητικά. Αυτή είναι η εξέλιξη όσον αφορά το θέμα του κ. Σογαζόπουλου. Ναι. Από εκεί και πέρα, ποινή των 20 ετικάθεση. Ναι, τα είπαμε, τις ποινές τις είπαμε. Από εκεί και πέρα θα δούμε, διότι υπάρχουν ναι. κάποιοι παράμετροι. Είναι άνω των 70 ετών, ο νόμος προβλέπει άλλη μεταχείριση για αυτούς τους ανθρώπους. Όχι, έχει διευκρινιστεί και αυτό. Μου είπαν οι νομικοί κύκλοι ότι τουλάχιστον 6 χρόνια θα μείνει μέσα. Ναι, θα εκτίσει ποινή. Θα εκτίσει ποινή γιατί είναι και άλλες ποινές. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε και το άλλο θέμα του βατοπεδίου που νομίζω ότι. Έχει ξεχαστεί από τον κόσμο. Αυτό η αλήθεια είναι ότι ξεχάστηκε, αλλά επειδή οι ατζέντες των δικαστικών δεν προδίδουν ποτέ, χθες πληροφορηθήκαμε, σύμφωνα με το δικαστικό ρεπορτάζ, ότι το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας αποφάσισε την παραπομπή σε δίκη 14 προσώπων που εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση των νεαρών ανταλλαγών μεταξύ της Μονής Βατοπεδίου και του Δημοσίου, που ταλάνε σε επιμακρόν κιόλα στην πολιτική ζωή του τόπου. Να πούμε ότι έχουν κληθεί σε δίκη ο αρχιμανδρίτης Εφρέμ, ο μοναχός Αρσένιος, η Εκατερίνη Πελέκη, σύζυγος του κ. Βουλγαράκη, του Πρωθυπουργού της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Δημήτρης Πελέκης, ο Ιωάννης Διονυσόπουλος, ο Στέφανος Δέτσης, ο Χριστόδουλος Μπότσιος, ο Γρηγόρης Κρόβας, ο Πέτρος Παπαγεωργίου, ο Κωνσταντίνος Γράτσιος, ο Γιώργος Μητρόπουλος, η Σταματούλα Μαντέλη, ο Κωνσταντίνος Χιαδάς. Αυτοί όλοι παραπέμπονται αντιμετωπίζοντας κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα. Κατά περίπτωση, να πούμε, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν τις πράξεις του ηθικού και φυσικού αυτούργου σε κακουργηματική απιστία και σε ψευδείς βεβαιώσεις για την ανταλλαγή της λίμνης Ζητονίδας και όλων των παραλίμνων εκτάσεων με άλλες αντίστοιχες εκτάσεις του δημοσίου. Η έκπληξη είναι ότι ο κ. Αγγέλου, ο τότε διευθυντής του γραφείου του πρώην Πρωθυπουργού, απαλλάχθηκε. Ναι. Μάλιστα. Αυτή είναι μια νέα εξέλιξη για αυτό το μέγα σκάνδαλο. Ωραία, Φίλιππε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, καλά. Για το θέμα του βατοπεδίου, θα ήθελα να μας θυμίσει μερικά πράγματα, γιατί εσύ τα έζησες και πιο κοντά λόγω της περιοχής. Είναι αλήθεια, Κώστα, ότι υπήρξε μία προσπάθεια από τον Εφρέμ και τον μοναχό Αρσένιο η λίμνη αυτή να αξιοποιηθεί ποικιλοτρόπως. Στο πλαίσιο αυτής της αξιοποίησης, όπως αυτή την οραματιζόντουσαν, θέλανε να πάρουν και εκτάσεις πέραν της λίμνης, πέραν δηλαδή του υγροβιότοπου, οι οποίες έμπαιναν μέσα σε ιδιοκτησίες σε κτήματα, αλλά και σε κτήματα του ίδιου του δημοσίου, που ανήκαν στο δημόσιο. Όπως επίσης και μιας μεγάλης έκτασης, η οποία προήλθε από προσχώσεις στην νησίδα Ανταμπουρού, όπως τη λένε, οι οποίες προσχώσεις αυτές, εφόσον έδωσαν περισσότερο γη, ανήκει στο δημόσιο και όχι στο συνεταιρισμό και στο μοναστήρι του Βατοπεδίου. Για αυτήν όλη την εξέλιξη υπήρξαν κάτοικοι που αντισταθήκαν. Υπήρξαν νομικοί οι οποίοι αντιστάθηκαν και κάποια στιγμή το μοναστήρι, βλέποντας το θέμα επιχειρηματικά, είπε εφόσον η λίμνη θέλετε να την κρατήσετε όπως θέλετε, λοιπόν την ανταλλάσσω με άλλα ακίνητα
και έτσι έγιναν οι ανταλλαγές. Εδώ θα κάνω δύο επισημάνσεις. Η πρώτη επισήμανση έχει να κάνει ότι οι ανταλλαγές που γίναν ήταν παράνομες, αλλά δεν ευθύνονται για τις ανταλλαγές μόνο οι μοναχοί. Υπάρχει και ένα άλλο πλέγμα το οποίο κινήθηκε με πολιτικές διαταγές ώστε να γίνουν αυτές οι ανταλλαγές. Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι η δικαστική απόφαση προχωρά μόνον στην καταδίκη των μοναχών ή και άλλων πολιτών εμπλεκομένων στην υπόθεση των ανταλλαγών. Το πολιτικό σκέλος το έχει ξεχάσει τελείως. Και έρχομαι... Είχαμε και την απαλλαγή του κυρίου Αγγέλου. Λοιπόν, και έρχομαι εδώ να κάνω τη δεύτερη επισήμανση. Ένας πολιτικός διώκεται, για να μιλήσουμε και για τον κύριο Τσοχατζόπουλο, όταν απιστεί παρά το καθήκον. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, του λειτουργήματός σου, απιστείς. Άρα λοιπόν, η πολιτική απιστία του τότε πολιτικού προσωπικού έχει δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος έχει να κάνει με το ότι ενώ υπήρχε σε εξέλιξη δίκη για την για το σε ποιον ανήκει η λίμνη, αυτή πριν βγει η απόφαση της δίκης είχαν προχωρήσει σε ανταλλαγές. Το δεύτερο σκέλος της πολιτικής απιστίας του τότε πολιτικού προσωπικού που σήμερα ακόμα είναι στα πράγματα και δεν είναι στο απειρόβλητο, έχει να κάνει με το ότι αντάλλαξαν μηδενικής αξίας προϊόν με υψηλής αξίας ακίνητα. Και τι εννοώ με αυτό? Η λίμνη Βιστονίδα είναι μέσα στο πλέγμα της συνθήκης Ραμσάρ. Η συνθήκη Ραμσάρ προστατεύει τον υγροβιότοπο και έχει αυστηρούς περιορισμούς για την αξιοποίηση. Για την οικονομική αξιοποίηση. Άρα λοιπόν, αξία στη γη δίνει το κράτος. Αν λοιπόν το κράτος επέβαλε περιορισμούς, αν πεθάνει ένας αργυροπελεκάνος, αγαπητοί μοναχοί, θα τον πληρώσετε. Αν τα ψάρια ψοφούν, αγαπητοί μοναχοί, θα τα πληρώσετε. Αν όλα αυτά, τότε η έκταση αυτή πάβει να έχει αξία. Και δεν, εγώ σπούδασα αγρονόμος, τοπογράφος, μηχανικός. Και αυτά είναι βάση του αγρονομικού δικαίου. Λοιπόν, έρχομαι λοιπόν τώρα, γιατί τα έχω πει και στη Βουλή, αλλά είναι... Έχουν μείνει μόνο στα πρακτικά. Λοιπόν, τι κάνανε οι κύριοι αυτοί? Αντί να αφαιρέσουν την αξία από τη γη, και αυτό θέλω να σας πω σε παράδειγμα το εξής. Όλοι οι πύργοι στην Βόρειο Ευρώπη περάσαν στα χέρια του κράτους από τους βαρόνους, διότι λέγανε στους βαρόνους το κράτος ότι άμα πέσει ένα κεραμίδι θα πρέπει να το φτιάξεις. Αλλά το κόστος ήταν πολύ μεγαλύτερο. Αποτέλεσμα, το βάρος που παίρναν τα ακίνητα εκείνα εξαναγκάσαν να τα δώσουν στο κράτος για να τα συντηρήσει. Το ίδιο πράγμα έπρεπε να γίνει και στη λίμνη. Αλλά δεν το κάνανε. Και έγινε από αυτό και πέρα το οποίο ξέρουν όλοι, και το αποτέλεσμα είναι αυτό το οποίο ο Φίλιππας σας αναγκίνωσε. Μάλιστα. Ναι. Τώρα έρχομαι για το θέμα της απιστίας του κυρίου Τσοχατζόπουλου. Ναι, ναι. Θέλω να μας πεις. Στο θέμα της απιστίας του κυρίου Τσοχατζόπουλου ήταν ότι τα αντισταθμιστικά ωφέλη τα μετέτρεπε εν μέρη σε ωφέλη που ήταν μικρής αξίας για το κράτος, αλλά είχαν το αντίστοιχο όφελος για αυτόν. Όταν οι Τούρκοι τα αντισταθμιστικά των F-16 τα μετατρέψαν σε παραγωγή, σε βιομηχανία, ουριαίων πτερήγων, όπου όλος ο κόσμος που κατασκευάζει, που παίρνει F-16, τα παίρνει από την Τουρκία, εμείς κάναμε τόλ για τα άρματα. Αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο έγκλημα από τις μίζες. Αλλά έχει παραγραφεί. Αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο έγκλημα για τις μίζες. Αν σήμερα
με τόσα εξοπλιστικά προγράμματα, ακόμη και για τα υποβρύχια, ακόμη και για άλλα. Και δεν είναι. Και εδώ, προσέξτε να δείτε. Μην σταματάτε μόνο στον Άκη Τσοχαζόπουλο. Απλώς σταματάν στον Άκη Τσοχαζόπουλο. Λοιπόν, τα αντισταθμιστικά αυτά έπρεπε να γίνουν πολεμική βιομηχανία. Έπρεπε να γίνουν προσοδοφόρα πηγή για να έρθει χρήμα στο ελληνικό δημόσιο. Δυστυχώς, αυτό είναι πολιτικό έγκλημα. Αυτή είναι η πολιτική αψία. Γι' αυτό ήθελα να έρθεις εδώ πέρα, για να μας πεις μερικά πράγματα τα οποία πραγματικά έχουν ξεχαστεί και ας μην πούμε ότι κρύβονται. Εμείς θέλουμε να βγει όσο η δυνατόν περισσότερη η αλήθεια. Σε μια τρελή εκπομπή, τρελά πράγματα θα ακούσουμε. Εντάξει. Ας προχωρήσουμε όμως, γιατί αυτός ο τρελός κόσμος έχει και άλλες διαστάσεις που δεν είναι μόνο στο εσωτερικό. Θα περάσουμε σε μια θλιβερή επέτειο. Σήμερα, χτες για την ακρίβεια, αλλά συμπληρώνεται ήδη 12 χρόνια από την εισβολή στο Αφγανιστάν. Είναι μια ιστορία που δεν την ξέρουμε εμείς και πολύ καλά, παρόλο που έχουμε στείλει και στρατιωτικές δυνάμεις εκεί και υπηρετούν ακόμα με βάση το συμβόλαιο που έχουμε υπογράψει στο ΝΑΤΟ και τις αποφάσεις που υπάρχει. Είναι μονάδες υποστήριξης αεροπορίας στο αεροδρόμιο και υπάρχει και νοσηλευτική μονάδα. Η οποία βρίσκεται εκεί δεν ξέρω πόσα χρόνια. Εναλλάσσονται βέβαια με έξοδα του ελληνικού δημοσίου. Υπάρχει μια οργάνωση που εγώ την ανακάλυψα μόλις χτες και αυτή μου έδωσε αφορμή για να κάνω αυτό το αφιέρωμα. Μπορούμε να δούμε τη φωτογραφία της οργάνωσης των γυναικών του Αφγανιστάν. Οι γυναίκες του Αφγανιστάν ήταν παραμελημένες και δεν ξέρω κατά πόσον δεν είναι ακόμα, ξέρετε τις ιστορίες με την Μπούργα κτλ. Έχουν φτιάξει όμως έναν επαναστατικό σύνδεσμο των γυναικών του Αφγανιστάν που λέγεται RAWA, το από κάτω δεν μπορώ να το διαβάσω. Από το 1977 λέει υπάρχει αυτός ο σύνδεσμος και αυτές θυμήσανε την ιστορία, καταρχήν αυτές μου θύμισαν εμένα με ένα email που πήρα από ένα αμερικάνικο περιοδικό, από ένα αμερικάνικο ιστότοπο μάλλον, στο οποίο είμαι συνδρομητής. Μου θύμισαν την επέτειο του Αφγανιστάν. Μπορούμε να βλέπουμε τώρα το φιλμ και θα προσπαθώ να σας θυμίσω και εγώ μερικά πράγματα από το φιλμ που αλίευσα από το YouTube. Όλα υπάρχουν πλέον στο YouTube, ουδέν κρυπτών. Αυτή είναι η υπενθύμηση της αφορμής του πολέμου για το Αφγανιστάν. Ήταν η έκρηξη στους δίδυμους πύργους που αποδόθηκε στον Οσάμα Μπιν Λάντεν και έγινε ένας ακόμα προσωπικός πόλεμος, τον οποίο τον πληρώνουν ακόμα οι κάτοικοι του Αφγανιστάν. Προσωπικός πόλεμος εναντίον του Μπιν Λάντεν ήταν αυτός. Θυμίζουμε τους άλλους προσωπικούς πολέμους, ήταν εναντίον του Μιλόσεβιτς στη Ιουγκοσλαβία, εναντίον του Σαντάμ Χουσέιν στο Ιράκ. Μόνο οι Βρετανοί θυμίζουν, αυτό είναι από φιλμάκι του BBC, που λέει ότι 370 άντρες και γυναίκες του Βρετανικού στρατού έχουν χάσει τη ζωή τους από τους Ταλιμπάν και τους οπαδούς του Οσάμα Μπιν Λάντεν. Οι σκηνές που βλέπουμε είναι αποσπασμαστικές και μας παραπέμπουν σε όλη αυτή την περίοδο τι έχει συμβεί στο Αφγανιστάν. Ένας πόλεμος χωρίς τέλος. Παρόλο που ο πρόεδρος Ομπάμα έχει δηλώσει ότι τελειώνει του χρόνου, το 2014. Εδώ είναι φιλμς τα οποία δείχνανε για τους Ταλιμπάν και την βαρβαρότητα των Ταλιμπάν. Τους Ταλιμπάν διαδέχτηκε η Βόρεια Συμμαχία με την οποία συμμάχησαν οι Αμερικανοί για το ΝΑΤΟ, 47 μέλη, όχι μόνο μέλη του ΝΑΤΟ, 47 χώρες συμμετέχουν στην εκστρατεία στο Αφγανιστάν. Εδώ θα δούμε και σε κάποια σκηνή τον αυτός αριστερά με την κουβέρτα είναι ο Ομάρ, ο θεωρούμενος ηγέτης των Ταλιμπάν, είναι και μονόφθαλμος μάλιστα, αυτή είναι η φωτογραφία του, είναι το μοναδικό βίντεο που υπάρχει και ήταν η μοναδική συνάντηση που είχε κάνει με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, έτσι τουλάχιστον υποστηρίζει το BBC. Η Βόρεια Συμμαχία
που κατέλαβε την Καμπούλ κατ' εντολή των Αμερικανών, οι οποίοι συμμάχισαν, αποτελείται από, κυρίως από πολέμαρχους, οι οποίοι ήθελαν να αναζωπυρώσουν τη βιομηχανία της Παπαρούνας, η οποία αποδίδει τεράστια ποσά, γιατί μετατρέπεται σε διάφορα ναρκωτικά και οι πολέμαρχοι ωφελούνται από αυτό, ενώ οι Ταλιμπάν το είχαν απαγορεύσει. Εδώ είναι η απόφαση για την εισβολή που δόθηκε η εντολή από τον τότε πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον George Bush τον νεότερο. Εδώ είναι πώς έδωσε την εντολή, πώς διηγείται ο ίδιος. Και βλέπουμε διάφορες σκηνές από τις μάχες. Να δώσουμε και λίγο ήχο, να πούμε. Instead, America relied on CIA operatives, precision, speed, just 1,800 troops, and buying up Afghan militias. Ακούσαμε λίγο τη λέξη CIA. Η CIA είχε βρει και τον άνθρωπο που θα αναλάβανε την εξουσία στο Αφγανιστάν. Λεγότανε Χαμίντ Καρζάι, ο οποίος, όπως ομολόγησε, έχει και τελειώνει η θητεία του ως πρόεδρος τώρα στο Αφγανιστάν και δεν νομίζω ότι θα συνεχίσει να είναι πρόεδρος. Ομολόγησε ο ίδιος ότι πήρε πάρα πολλά εκατομμύρια για να βοηθήσει, λέει, τη χώρα του. Η αντιπολίτευση και οι δημοκρατικές γυναίκες τον κατηγορούν ότι... Εδώ είναι όταν ήρθε, τον κατηγορούν οι γυναίκες λοιπόν του Αφγανιστάν ότι τα έβαλε στην τσέπη του. Εδώ είναι όταν η Βόρεια Συμμαχία πολέμησε με τους Ταλιμπάν και είχαμε σκηνές βίας από την αντίθεση, από την αντίθετη πλευρά. That's not. The celebrations in Kabul entered ethnic groups in the north. The Taliban. Η Βόρεια Συμμαχία, έτσι λέγεται Βόρεια Συμμαχία, γιατί είναι οι πολέμαρχοι που έχουν τις φεουδαρχικές εκτάσεις στο βορρά, ενώ οι Ταλιμπάν είναι κυρίως της φυλής Παστούν και βρίσκονται στο νότο. Near the Pakistan border. His name was Hamid Karzai. Και εδώ βλέπουμε, θα δούμε σε λίγο, τους Αμερικανούς, τη CIA, που φέρανε τον Καζάι στο Αφγανιστάν. Αυτός ήταν ο διοικητής των Αμερικανικών δυνάμεων που έφεραν τον Καζάι. Τον περιγράφει λοιπόν, τον Καζάι ο Αμερικανός στρατιωτικός ως πάρα πολύ μετριοπαθή άνθρωπο και λιγομίλητο. Τι να πει πολλά λόγια κι αυτός, έβγαλε πολλά λεφτά. Chaotic day of fighting, Karzai and Amarine learned that hundreds of Taliban fighters were closing in. Οι Ταλιμπάν κατηγορούν τον Καζάι ότι με τη βοήθεια των Αμερικανών σκότωσε πάρα πολλές χιλιάδες Ταλιμπάν αλλά και πάρα πολλούς αμάχους. Υπάρχουν films τα οποία πρέπει να ανατρέξουμε στα αρχεία για να τα βρούμε που έχουν βομβαρδίσει ακόμα και γάμο από λάθος οι αμερικανικές δυνάμεις. He promised to him that this is your country, to live in your country peacefully with all your natural rights in the human rights. Αυτός ήταν ο απεσταλμένος του Αφγανιστάν στον ΟΗΕ και είπε ότι εμείς θέλαμε να δημιουργήσουμε μια ειρηνική χώρα με εξουσία των Αφγανών. Αλλά από το 2001 αλλάξαν τα πράγματα και εντάθηκε ο εμφύλιος πόλεμος με τη βοήθεια των ξένων. Any hope that the Afghan war would be brief vanished when Bin Laden and Mullah Omar slipped across the border into Pakistan's Pashtun tribal lands. Και η συνέχεια
πέρασε από το Αφγανιστάν στο Πακιστάν, όπου, όπου θεωρούν ότι βρισκόταν ο Μπιν Λάντεν και ο Ομάρ. Αυτό το αναφέρουν και με την, και με την επίθεση εναντίον του σπιτιού που κατοικούσε ο Μπιν Λάντεν. Αν και υπάρχουν αμφισβητούμενες ιστορίες και εδώ, είναι, είναι μπερδεμένη ιστορία το Αφγανιστάν και πολύ δύσκολα θα την ξεπλέξουμε. Γιατί λέγανε, άλλοι λέγανε ότι έχει πεθάνει ο Μπιν Λάντεν, οι Αμερικανοί λένε ότι τον σκότωσαν σε εκείνη την περίφημη επιχείρηση, αλλά το πτώμα του δεν βρέθηκε ποτέ. Το πετάξανε, λέει, στη θάλασσα για να μην δημιουργήσουν ναό προσκυνήματος στους πιστούς. Μέχρι να φύγουν τα στρατέματα από το Αφγανιστάν και να δούμε τι θα γίνει, έχω να κάνω μια άσχημη πρόβλεψη. Θα γίνει της Λιβύης και εκεί ή θα γίνει του Ιράκ. Δηλαδή, ενώ πάνε υποτίθεται για να δημιουργήσουν μια σταθερότητα και να εκδημοκρατήσουν μια χώρα, όπου βρίσκεται αιώνες πίσω, γιατί πραγματικά η κατάσταση στο Αφγανιστάν δεν θυμίζει 21ο αιώνα. Πιστεύω ότι όπως και στη Λιβύη, και δεν μαθαίνουμε τι γίνεται, πολύ σποραδικά μαθαίνουμε τι γίνεται στη Λιβύη, έτσι θα αποτύχουν και στο Αφγανιστάν όπως αποτύχαν και στο Ιράκ. Θα διαμελιστεί δηλαδή η χώρα και δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το μέλλον. Σε αυτό το σημείο, επειδή λίγο ήταν στενάχωρα τα πράγματα, θα μεταφερθούμε στη Φιλαδέλφεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί στην αγορά της Φιλαδέλφειας και σε ένα fast foodάδικο, όπως τα λέμε ελληνικά, πήγανε μέλη της όπερας της Φιλαδέλφειας και κάνανε μια έκπληξη στους θαμώνες. Μπορούμε να την παρακολουθήσουμε σαν μουσικό διάλειμμα. Que pladio doma les spectateurs perdent la tête les spectateurs sont terre à grave apostrophe qui s'est à page poussé jusque à la fureur car c'est la fête du courage c'est la fête des gens de cœur. Allô, en garde, allô, allô, toréador en garde, toréador, toréador, et songe bien, oui, songe au combattant, que nos noirs corps et que l'amour t'attend. Torreador, l'amo, l'amor tanto. Torreador, torreador, torreador. Et songe bien, songe bien, songe bien, songe Dis-le qui c'est le temps, dis-le qui c'est le temps, le taureau s'élance en bas du fond, du fond, il se lance, il entre frappe, un cheval roule, entraînant en picador. À
bravo toro, il è la pure, il è toro, ah, il via, e bravo ancora, lo seculo, se valerie, plene il fiore di cuore, le stelle plene sono, orme scine grie, se va cuore, mettelo, allora, on guard, hello, hello. Για όσους δεν το γνωρίζουν, πρόκειται για μια άρια, η άρια Toreador, ο Ταυρομάχος, από την όπερα Carmen του Μπιζέ. Μετά αυτό το διάλειμμα, ας επιστρέψουμε στην... Μπορώ να κάνω δύο σχόλια, τρία σχόλια. Φυσικά. Ίσως ακούστηκαν προηγουμένως. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Η ποιότητα πάντα αναγνωρίζεται ακόμα και μέσα στην πιο ζωφερή πραγματικότητα. Οι άνθρωποι εκεί πήγαν για την καθημερινότητά τους. Και μέσα στην καθημερινότητά τους ακούσαν κάτι το οποίο ελάχιστοι θα το έχουν ακούσει και ελάχιστοι ίσως να έχουν γνώση κλασικής μουσικής. Αλλά όμως η ποιότητα αναγνωρίστηκε. Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί έχουμε εν ονόματι του κέρδους και εν ονόματι της, της καθημερινότητας την οποία θέλουμε να επιβάλλουμε στον κόσμο, τον έχουμε αφαιρέσει την ποιότητα. Τίποτε δεν είναι ποιοτικό πια. Και το ποιοτικό το κάναμε απαγορευτικό. Το δεύτερο σχόλιο έχω να κάνω είναι ότι έδειξε στους δίδυμους πύργους. Έτσι, κι όμως έπεσε και ένα τρίτο αεροπλάνο στην πτέρυγα του Πενταγώνου. Και γι' αυτό και γι' αυτό δεν έχει ακουστεί τίποτε. Όχι, έχουμε μιλήσει. Λοιπόν, εσείς έχετε μιλήσει. Αλλά εκεί ήταν τα γραφεία της επιχείρησης καταστροφής των δίδυμων πύργων. Και ανατινάχθηκαν. Ανοίγεις κι εσύ, όπως λένε ορισμένοι, όπως ανήκω κι εγώ, στους συνωμοσιολόγους. Όταν θέλουν κάποιον να τον... Να τον μειώσουν, τον χαρακτηρίζουν συνωμοσιολόγο. Mm. Έχει γραφτεί ολόκληρο βιβλίο ότι κανένα αεροπλάνο δεν έπεσε από τον Μεϊνό, ένα Γάλλο δημοσιογράφο. Και το τρίτο σχόλιο που έχω να κάνω είναι το Χόλιγκουν τα προβλέπει όλα. Ακριβώς. Και αυτό το σχόλιο έχει να κάνει με τον Μπους και τον Ντόμ Χάνκς στο έργο. Φυσικά. Μα το Hollywood είναι μια επιχείρηση που όλοι νομίζουμε ότι στην Αμερική είναι τα πάντα στην ιδιωτική πρωτοβουλία, ενώ είναι όλα υπό τον έλεγχο του κράτους. Έτσι. Δηλαδή και οι εφημερίδες, είναι χαρακτηριστικό δε ότι πριν από τις εκλογές, να το πούμε και αυτό, ότι πριν από τις εκλογές αποφασίζουν οι Washington Times και οι Washington Post, οι New York Times και οι Washington Post, οι δύο μεγαλύτερες και παγκοσμίου φήμης πλέον εφημερίδες των ΗΠΑ, με ποιον θα πάνε. Και αποφασίζει πάντα η μία να πάει με τους Ρεπουμπλικανούς και η άλλη με τους Δημοκρατικούς.
Και στις άλλες εκλογές γίνεται το αντίστροφο. Και ο πρόεδρος που βγαίνει πάντα παίρνει τις ευλογίες του IPAC. American Israeli. Ακριβώς. Κτλ. Και γι' αυτό έχουμε και τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είναι στο Ισραήλ τώρα. Αμέσως μετά το ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες πάει στο Ισραήλ. Άρα καταπέτυση. Αυτό είσαι συνωμοσιολόγος. Είσαι συνωμοσιολόγος. Το ίδιο αυτούς που θέλουν να τους περάσουν στο περιθώριο, γιατί δεν τους εξυπηρετούν το σύστημα, είναι αντισυστημικοί, τους χαρακτηρίζουν ρατσιστές, ξενόφοβους. Και αντισιωνιστές. Ναι, αντισιωνιστές. Και τη λέξη πατριώτης, πατριωτισμός, την έχουν εξαλείψει. Δεν υπάρχει. Και ας σας πω κάτι. Το οποίο έγινε στις 4 Οκτώβρη, ήταν η απελευθέρωση της Ξάνθης. Ένας φίλος μου, ο οποίος έχει ψηλικά και πουλάει είδη ανάλογα της εποχής, στις γιορτές της Εθνικής, πουλάει σημεούλες. Στις γιορτές των μάσκες και τα λοιπά και τα λοιπά. Μου είπε το εξής και με έκανε να ανατριχιάσω. Η γιαγιά με ένα εγγονάκι πέρασε από εκεί και το εγγονάκι πήρε την σημαία, την ελληνική, και την κουνούσε. Και του λέει η γιαγιά, ότι πρόσκειται να μας χαρακτηρίσουν τις Χρυσές Αυγές είμαστε. Αυτό δεν είναι για να γελάς, είναι όχι, για να κλαις. Πραγματικά. Είναι για να κλαις. Ναι. Δηλαδή, okay. Όταν κουνάς την ελληνική σημαία, χαρακτηρίζεσαι τελείως διαφορετικά από ό,τι θα πρέπει να σε χαρακτηρίσω. Να προσέχουν όμως και το κοντάρι που κρατάς. Γιατί τις Χρυσές Αυγές είχαν κάτι σαν του baseball τα ραβδιά. Και μια και μιλήσαμε για Χρυσή Αυγή, ας δούμε την ειδησιογραφία που εμείς δεν τη θεωρούμε πρώτη σημασία πλέον. Έχει τελειώσει η πρώτη σημασία για αυτό το θέμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν θέλουμε να το μειώσουμε, αλλά επειδή δεν είμαστε μόνο θεματικό δελτίο και να ασχολούμαστε μόνο με το μνημόνιο όπως κάνανε κάποτε τα μέσα μαζικής του Συρμού, ας πούμε και για τη Χρυσή Αυγή τώρα. Λοιπόν, τι έχουμε. Τα νεότερα είναι ότι έτοιμα για την άρση ασυλίας τριών βουλευτών της Χρυσής Αυγής υπέβαλε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου στη Βουλή, ώστε τα τρία στελέχη του κόμματος να καταθέσουν στους αρμόδιους ανακριτές που χειρίζονται την υπόθεση. Πρόκειται για τους Γιώργο Γερμενή, Παναγιώτη Ηλιόπουλο και Ευστάθιο Μπούκουρα, καθώς ο ανακριτής φέρεται να διαθέτει σε βάρος τους στοιχεία από μαρτυρικές καταθέσεις. Ο προστατευόμενος μάρτυρας Ε κατονομάζει μεταξύ άλλων τους Ηλία Κασιδιάρη, Ηλία Παναγιώταρο, Γιάννη Λαγό και Νίκο Μίχο, καθώς και τους τρεις βουλευτές που αναφέραμε, ως έχοντες σημαντικό ρόλο στην οργανωτική δομή της Χρυσής Αυγής. Υπενθυμίζεται ότι χθες ο Ευστάθιος Μπούκουρας προσήλθε αυτοβούλος στους ανακριτές, λέγοντας ότι θέτει τον εαυτό του στη διάθεση της δικαιοσύνης και πως γνωρίζει τα στοιχεία του προστατευόμενου μάρτυρα, ο οποίος τον ενέπλεξε στην υπόθεση. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Γερμενής, γνωστός και ως Κεάδας, είχε μεταβεί στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής το Σάββατο που ξεκίνησαν οι συλλήψεις των μελών της Χρυσής Αυγής και δεν είχε συλληφθεί καθώς δεν είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης εναντίον του. Ωστόσο, είδε τον πρώην φρουρό του να συλλαμβάνεται και να βρίσκονται στην κατοχή του ναρκωτικά και 10.000 ευρώ σε μετρητά. Επίσης, σήμερα μετέβει στην Ευελπίδων ο προφυλακιστέος Γιάννης Άγκος, ο οποίος κατηγορείται για ένταξη στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, προκειμένου να δώσει συμπληρωματική κατάθεση. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας, βρισκόταν στην ίδια καφετέρια με τον Παύλο Φίσα το βράδυ της δολοφονίας του και εμφανίζεται να είναι εκείνος που τηλεφώνησε στα τάγματα εφόδου προκειμένου να μεταβούν στην καφετέρια. Ζήτησε λοιπόν σήμερα να απολογηθεί συμπληρωματικά. Και τέλος, εχθές προφυλακίστηκε ο πυρηνάρχης του Περάματος, ο Αναστάσιος Πανταζής, ο οποίος με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα για να κριτή θα οδηγηθεί στις φυλακές και έχει αναγνωριστεί ότι συμμετείχε στην ματηρή επίθεση εναντίον μελών του Κομμουνιστικού Κόμματος και του Συνδικάτου Μετάλλων στο Πέραμα στις 12 Σεπτεμβρίου. Αυτή είναι μια στρατολαγνία με το πυρηνάρχης και ομαδάρχης και τα λοιπά. Εγώ θυμάμαι ότι όταν απολυθήκαμε πέταγε η σκούφια μας, ας πούμε. Δεν θέλαμε να ξανακούσουμε για το στρατό.
αλλά αυτό το θεωρούσαμε φυσιολογικό, γιατί είχαμε αποφασίσει τη ζωή μας να κάνουμε κάτι άλλο. Άμα ήθελε να πάει στο στρατό, ας πηγαίναν στην Ευελπίδων ή ας δηλώνανε να γινόντουσαν μόνιμοι στρατιώτες, να υπηρετούσαν και σωστά την πατρίδα. Όχι έτσι, παραστρατιωτική οργάνωση. Αυτό δεν το φανταζόμουν ποτέ, ότι αυτά που ακούγαμε σε χώρες όπως ο Λίβανος, που υπήρχαν παραστρατιωτικές οργανώσεις και δημιουργήθηκε εμφύλιος πόλεμος, ότι θα τα ζούσαμε και εδώ. Γι' αυτό είναι σημαντικό για μένα η εξάρθρωση αυτού του μορφώματος. Έχεις να κάνεις κάποιο σχόλιο, Παναγιώτη? Το σχόλιο που θα έκανα, που κάνω μάλλον, είναι το εξής. Δεν έπρεπε να φτάσουμε εδώ για να συλληφθεί η Χρυσή Αυγή. Ακριβώς. Αυτό που λέμε. Θα έπρεπε να είχε εξαρθρωθεί εν τη γενέση της. Εκείνο που παρατηρώ είναι ότι παραβλέπεται από τα συστημικά κανάλια ο λόγος που τρανώθηκε η Χρυσή Αυγή. Βοήθησαν κιόλας. Βοήθησαν. Και ο λόγος που τρανώθηκε η Χρυσή Αυγή είναι διότι ήταν μια περιθωριακή, παραστρατιωτική οργάνωση που στο εκλογικό σώμα δεν είχε παρά 0,3%. Πώς έφτασε να βρίσκεται σήμερα στο 10, στο 9, στο 7, στο 12% ανάλογα με τις δημοσκοπήσεις και την οπτική γωνία που ασκούνται οι δημοσκοπήσεις? Αυτό σημαίνει ότι συνετέλεσαν κάποιοι λόγοι. Και οι λόγοι ποιοι είναι? Οι λόγοι είναι ότι ο οργισμένος, ο φοβισμένος, ο τρομοκρατημένος πολίτης από την οικονομική κρίση ψάχνει να πιάνεται από τα μαλλιά του. Και αυτή τη στιγμή καταφεύγει στα άκρα. Αυτό πρέπει να διορθωθεί. Ιδάλλως θα εξαρθωθεί η Χρυσή Αυγή, θα βγει το χρυσό φεγγάρι. Ακριβώς. Θα βγει, ξέρω εγώ, κάτι άλλο. Μα ήδη έχουν πει ότι έχουμε έτοιμο το νέο όνομα. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτό βοήθησε και μερίδα της αντιπολίτευσης, οι οποίοι πήραν μέρος σε εκείνες τις εκδηλώσεις που κάποιοι καθοδηγούσαν να καεί το μπουρδέλο η Βουλή. Mm. Ναι. Σε εκείνες τις εκδηλώσεις πρέπει να ξέρεις ότι υπήρχαν δύο συντάγματα. Το σύνταγμα, το πάνω σύνταγμα και το κάτω σύνταγμα. Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρχαν και οι μη οργανωμένοι που παρισφρίαν εδώ και εκεί και παρασύροντα. Και θα κλείσω, Κώστα και Άννα, λέγοντας το εξής. Η δημοκρατία υπερέχει ως πολίτευμα. Υπερέχει σε όλες τις απόψεις. Φυσικά. Αλλά όμως, εν ονόματι της διαφύλαξης της δημοκρατίας, δεν πρέπει τον πυρήνα της δημοκρατίας να τον θίγουμε. Και αυτή τη στιγμή η δημοκρατία κινδυνεύει και δεν αποδεικνύει την υπεροχή της, γιατί λάθος πολιτικοί χειρισμοί έχουν θίξει τον πυρήνα της δημοκρατίας. Ακριβώς. Το γεγονός ότι μπήκαν αυτοί οι άνθρωποι μέσα στο κοινοβούλιο, για μένα ήταν η μεγαλύτερη τρέλα, η μεγαλύτερη παραδοξότητα, κάτι το οποίο δεν το φανταζόμουν, γιατί είχα μάθει και από τους δικούς μου τι θα πει ναζισμός. Δεν τα ζήσαμε εμείς, γιατί τουλάχιστον είμαι μεταπολεμικός, αλλά είχαμε μάθει και τι καταστροφές είχε προκαλέσει ο ναζισμός σε αυτή τη χώρα. Όταν φτάνουμε λοιπόν στο σημείο, στα Καλάβρητα και στο Δίστομο, να βγαίνουν και να ψηφίζουν Χρυσή Αυγή, εκεί είναι που τρελαίνεσαι πραγματικά. Ναι. Εντύπωση μου κάνουν και η διαδικτυακή δημοσκόπηση που δημοσιεύεται στη Ζούγκλα, που και όπου η πλειοψηφία είναι μορφωμένοι άνθρωποι, από όσο δηλώνουν τουλάχιστον. Αυτή τη φορά δεν έχω ψηφίσει εγώ. Ήταν ένα θέμα το οποίο με ενοχλεί πραγματικά να ασχοληθώ. Πάντως, μου έκανε εντύπωση ότι κατά τη γνώμη σας, λέει, τα κίνητρα για τη συλλήψη των μελών της Χρυσής Αυγής ήταν πολιτικά, λένε, 51%, ποινικά 43% και δεν έχω γνώμη το 6%. Αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση, αλλά έχω να πω ότι στις διαδικτυακές τις περισσότερες φορές ψηφίζουν και κάποιοι που ενδιαφέρονται άμεσα πάρα πολύ, ενώ κάποιοι άλλοι αδιαφορούν. Όπως εγώ αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη διαδικτυακή, δεν είχα ψηφίσει. Όχι κάνοντας αποχή, αλλά επειδή με ενοχλούσε το θέμα.
Υπάρχουν μάλιστα, εντύπωση μου κάνει ότι πιστεύετε ότι θα αυξηθούν ή θα μειωθούν τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής μετά τις συλλήψεις. Υπάρχουν λοιπόν 27% που λένε ότι θα αυξηθούν. Δεν έχει γνώμη το 13% και θα μειωθούν το 60%. Αυτά είναι πράγματα τα οποία για μένα μου κάναν τρομερή εντύπωση. Τα άλλα είναι οι δημοσκοπήσεις που δίνουν σε διάφορα πράγματα. Μπορείτε να τα δείτε στο Zoogla.gr και να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Σε ένα άλλο θέμα, βεβαίως, οικονομικό. Ξεκινάει σήμερα η κρίσιμη ετήσια σύνοδος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας, με φόντο φυσικά το συνεχιζόμενο δημοσιονομικό αδιέξοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο επίκεντρο όμως αναμένεται να βρεθεί και η ευρωπαϊκή οικονομία. Στη σκιά του αδιεξόδου από τη σύγκρουση μεταξύ του Προέδρου Ομπάμα και των Ρεπουμπλικανών, που έχει οδηγήσει σε πάγωμα της λειτουργίας των κρατικών υπηρεσιών των ΗΠΑ και κατ' επέκταση σε αυξανόμενη ανησυχία για το ενδεχόμενο να κηρυχθεί η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου σε κατάσταση χρεοκοπίας, ξεκινά σήμερα στην Ουάσιγκτον η ετήσια σύνοδος, όπως είπαμε. Η αμερικανική οικονομία αλλά και η ευρωπαϊκή, όπως και οι αναδυόμενες, θα απασχολήσουν τις συζητήσεις που θα έχουν οι Υπουργοί Οικονομικών και οι κεντρικοί τραπεζίτες όλου του κόσμου. Σε πρώτη φάση αναμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις τοποθετήσεις του Jack Lew και του Ben Bernanke για τις δυνατότητες αποτροπής μιας κατάρρευσης που εικάζεται ότι θα προκληθεί αν δεν υπάρξει συμφωνία μέχρι την 17η Οκτωβρίου. Το πρόβλημα ανακύπτει από την στάση των Ρεπουμπλικανών που διαθέτουν την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, δήλωσε χθες ο πρόεδρος Ομπάμα, ο οποίος διεμήνυσε ότι δεν θα διαπραγματευτεί υπό την απειλή μια στάση πληρωμών και επανέλαβε ότι εναπόκειται στο Κογκρέσο να αυξήσει το όριο δανεισμού του Ομοσπονδιακού Κράτους. Σε αυτό το τεταμένο περιβάλλον, να σημειώσουμε ότι θα διεξαχθεί η σύνοδος, όπως είπαμε, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Θα παρευρεθεί ο επικεφαλής οικονομολόγος του Ταμείου, ο Ολιβιέ Μπαλσάρ, των προοπτικών που διαγράφονται για την παγκόσμια οικονομία, θα μιλήσει. Και θα ακολουθήσουν 4 ημέρες ομιλιών, σεμιναρίων, διμερών και πολυμερών συναντήσεων, από τις οποίες για άλλη μια φορά θα απουσιάζει ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών, ο Γιάννης Τουρνάρας. Στη θέση του θα πάει ο Γιώργος, ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, ο Γιώργος Προβόπουλος. Δεν ξέρω τώρα, αυτό θέλει άλλο σχολιασμό γιατί δεν πηγαίνει ο Τουρνάρας, αλλά θα περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, επειδή έχουμε και τον Παναγιώτη, ο οποίος νιώθει ευαισθησίες όταν μιλάμε για την Τουρκία. Λοιπόν, η Τουρκία στην προσπάθεια που κάνει να γίνει μια σημαντική περιφερειακή δύναμη, προχώρησε σε 2 πράγματα τα οποία για μένα πρέπει να, νομίζω ότι παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον. Πρώτον, υπέγραψε συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με την Κίνα. Πράγμα που δεν άρεσε και τόσο πολύ στο ΝΑΤΟ και ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Άντερς Φον Ράσμουσεν, εξέφρασε τις επιφυλάξεις του για την απόφαση της Τουρκίας να αναπτύξει από κοινού με κινέζικη εταιρεία ένα πυραυλικό αμυντικό σύστημα, λέγοντας πως ανέμενε από την Άγκυρα να επιλέξει ένα σύστημα περισσότερο συμβατό με εκείνα των συμμάχων της. Ο Άσμουσεν υποστήριξε πως η επιλογή ενός αμυντικού συστήματος είναι μεν εθνικό θέμα, αλλά εκείνο που για μας είναι σημαντικό, είπε, είναι ότι κάθε σύστημα που αποκτά κάθε μία από τις χώρες θα πρέπει να είναι ικανό να λειτουργεί και να συνεργάζεται με τα συστήματα των άλλων κρατών. Ένα δεύτερο σημείο στο οποίο θέλω να σταματήσουμε είναι ότι έκανε επίσκεψη στην Άγκυρα για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια ο πρόεδρος της Ινδίας σε μια προσπάθεια να αναπτυχθούν οι σχέσεις των 2 χωρών. Είναι πολύ καλό να αναπτύσσονται οι σχέσεις των 2 χωρών, αλλά όπως γνωρίζουμε και η Ινδία έχει φιλοδοξίες να αναπτύξει και αυτή τις δυνάμεις της σαν περιφερειακή δύναμη σε ένα τρομερά ευαίσθητο χώρο. Συνορεύει και με το Ιράν και με το Αφγανιστάν. Και θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να μας πούνε τα αποτελέσματα των συνομιλιών, αυτά που δεν θα μας πούνε μάλλον.
του Τούρκου πρόεδρου Αμπντουλάχ Γκιούλ με τον Ινδό πρόεδρο Πρανάμπ Μουχαρτζή. Παναγιώτη, εσύ που έχεις ευαισθησία λόγω της παρουσίας τόσων ανθρώπων μουσουλμανικού θρησκεύματος, οι οποίοι όμως πολλοί από αυτούς θέλουν να κάνουν τουρκικούς συνδέσμους στη Θράκη. Η Τουρκία σε έναν πολυπολικό κόσμο προσπαθεί να παίξει πρωτεύοντα ρόλο. Αν και αποδείχθηκε ότι στον χώρο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου το αφεντικό είναι το Ισραήλ. Και πολλές φορές η Τουρκία πιέστηκε και με την εντός εισαγωγικών τουρκική άνοιξη, η ηγεσία της Τουρκίας, ο Ερντογκάν, ο οποίος ως πρωθυπουργός πρέπει να του αποδώσουμε τα εύσημα, διότι ασκεί πολιτική η οποία... Για τη χώρα του. Για τη χώρα του είναι... Ό,τι χρειάζεται η Τουρκία και την ασκεί με μια συνέπεια. Και μάλιστα έχει αυτή την διεθνή αναγνώριση μη γνωρίζοντας καμία ξένη γλώσσα. Εδώ πολλές φορές οι δικοί μας πολιτικοί διαγωνίζονται ότι μιλώντας περισσότερες γλώσσες μπορούν να επηρεάσουν περισσότερο τους συνομιλητές τους στο επίπεδο ηγετών. Αποδεικνύεται ότι αυτό δεν ισχύει. Αποδεικνύεται ότι αν θέλεις να παίξεις σημαντικό ρόλο κάπου, θα πρέπει να τον παίξεις, γιατί γνωρίζουν ότι αυτά που λες τα εννοείς και τις θέσεις τις οποίες έχεις τις διατηρείς σε ένα βάθος χρονικό και τις ανανεώνεις ή αν θέλεις τις προσαρμόζεις ανάλογα με τις συγκυρίες της κάθε εποχής. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η εξωτερική πολιτική που ασκεί η Τουρκία, παρόλο που έχουμε ένα soft ισλαμισμό εκεί, παραμένει ίδια. Απλώς άλλαξε προσωπείο. Στην προκειμένη περίπτωση η εξωτερική πολιτική που ασκείται στην Ελλάδα παραμένει ίδια. Έχει αλλάξει πάρα πολύ. Δηλαδή έρχομαι εδώ να δώσω δίκιο που ποτέ δεν θα το έδινα στον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος είπε ότι σε 5 χρόνια ή 10 χρόνια θα το έχουμε ξεχάσει το θέμα του Σκοπιανού. Και πάμε να το λύσουμε υπογείως τώρα. Εν ονόματι της οικονομικής κρίσης που υπάρχει. Γιατί αλλά... για το Κωσυφοπαίδιο, η συνάντηση που έκανε με την ηγεσία του Κωσυφοπαίδιου ο Υπουργός Εξωτερικών και Αντιπρόεδρος Κυβέρνησης. Αυτό τι λέει? Ότι αύριο μπορεί να γίνει και στη Θράκη. Και για τη Θράκη. Δεν ήθελα να μιλήσω για αυτό το ευαίσθητο θέμα. Λοιπόν, αλλά επειδή αναφέρθηκε στο θέμα της Θράκης, η Τουρκία χρησιμοποιεί στα πλαίσια της πάγιας εξωτερικής της πολιτικής, χρησιμοποιεί τη μειονότητα, την θρησκευτική μειονότητα, για να ασκήσει πίεση σε μία άλλη διχοτόμηση, τη διχοτόμηση του Αιγαίου. Ακριβώς. Δηλαδή, πάντα οι μειονότητες παίζαν τον ρόλο, αν θέλετε, της άσκησης γεωπολιτικής πίεσης στις χώρες που τις φιλοξενούν από τις χώρες που συγγενεύουν. Δηλαδή η Τουρκία... Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έπαιξε κάποιο ρόλο η ελληνική μειονότητα και γι' αυτό το λόγο, για να προλάβουν οτιδήποτε, οι Τούρκοι την εξοβέλησαν, την εξολόθρευσαν. Σαφώς. Από τους περίπου 300.000 Έλληνες έχουν μείνει καμιά... 6-7 χιλιάδες σε όλη την Τουρκία και 300 του Λεωνίδα έχουν μείνει στην Ήμβρο. Ήμβρο-Τένεδο. Αντιθέτως, η θρησκευτική μειονότητα, αυξάνεται, παρόλα τα περικαταπιέσεων που κατά καιρούς λέει... Μας καταγγέλει το προξενείο. Όχι το προξενείο, μας καταγγέλει η ίδια Τουρκία. Ναι, στα διεθνή του, φόρα. Ναι, λοιπόν, προξενείου. Έχει αυξηθεί γύρω στις 113.000 είναι. Και τώρα προσπαθούν να προσαρτήσουν μειονοτικά κάποιοι που δεν είχαν καν την έννοια αυτή, τη μειονότητα της Ρόδου. Όπου και εκεί στέλνουν πλέον μουφτίδες, στέλνουν ημάμιδες. Και το θρακικό φύλλο. Λοιπόν, ναι. Και η τουρκοποίηση της μειονότητας ξεκίνησε, γιατί από την τουρκοποίηση των Πομάκων, που αυτό πια έχει συντελεστεί, αυτό. Έχει παραμείνει κάποιες πομακικές φωνές συνείδησης
είναι ελάχιστες και έχουν χαρακτηριστεί φολκλόρ, απομονωμένες και φολκλόρ, αλλά η επίθεση που κάνει τώρα το προξενείο είναι στους Αθηνκάνους Μουσουλμάνους, που είναι μια πληθυσμιακή ομάδα η οποία γεννάει πολλά παιδιά και είναι ρεύστη συνείδησης. Και τα 16 εκατομμύρια ευρώ ετησίου προϋπολογισμού του προξενείου του τουρκικού είναι αρκετά για να επηρεάσουν τις ρευτές αυτές συνειδήσεις. Θα μπορούσα να πω πολλά, αλλά νομίζω ότι η εκπομπή έχει τελειώσει. Δεν έχουμε το χρόνο. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και θα χαρούμε πάρα πολύ την επόμενη φορά πάλι που θα είσαι στην Αθήνα να είσαι κοντά μας. Όταν να... θα φύγω από τα μπέλια μου, να ξανάρθω εδώ στην Αθήνα. Και θέλω να σε συγχαρώ έτσι και δημοσίως για τα βραβεία που πήρες, για το διεθνές αυτό βραβείο που πήρες για τα κρασιά σου. Είναι μια έτσι πραγματικά τιμή για μας. Μια οικογενειακή επιχείρηση, καθετοποιημένη, με βιολογικό κρασί, να παίρνει το αργυρό μετάλλιο στο διαγωνισμό του Βερολίνου ανάμεσα σε 3.500 παραγωγούς που καταθέσανε τα προϊόντα τους προς εκτίμηση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια και πάλι. Με αυτή την ατμόσφαιρα την ευχάριστη για την Ελλάδα που ήρθε από τη Θράκη, από την Ξάνθη, θέλω να ευχαριστήσω και το επιτελείο με τους τεχνικούς μας. Τον Νίκο το Σακά, τον Ανέστη τον Κόνιαλη και τον Δημήτρη το Δήμα. Και αύριο πάλι με τον τρελό κόσμο. Γεια σας. Γεια σας.